Είναι αυτό που τους βολεύει. Αυτό είναι βέβαια. Άλλο θέμα. Εκεί παίρνουν την ευθύνη τους. Μα και στην εφημερίδα, κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε ότι ο καθένας πάει στο περίπτερο, επιλέγει αυτό που θα δει. Η τηλεόραση είναι κάτι διαφορετικό, είναι άλλο μέσον. Ναι, αλλά η δημοσκόπηση είναι επιστημονικό εργαλείο. Όμως, κύριε Υπουργέ, στη δημοσκόπηση πάντως υπάρχουν κανόνες. Σας θυμίζω εδώ όμως ότι υπάρχει ένα όργανο το οποίο ελέγχει τα αποτελέσματα. Οφείλουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να τα δίνουν στο όργανο αυτό και έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να δει, για παράδειγμα, πώς χρησιμοποιήθηκε το δείγμα και πώς προβλήθηκε τελικά στο κοινό. Αν δεν έχει γίνει τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ξέρετε, κάποτε λέγαμε ότι η δημοσκόπηση είναι η φωτογραφία της στιγμής. Αυτό που λέει η κυρία Σουλαδάκη έχει υποθεί πολλές παράδειγμα. Θέλετε να σας πω. Συνομιλούσα με δημοσκόπο στο τηλέφωνο και τον ρωτούσα πώς γίνεται η μία εταιρεία να βγάζει αυτό και η άλλη να βγάζει το ακριβώς αντίθετο. Και μου λέει, μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, μου λέει, ότι το αποτέλεσμα που έχουμε βγάλει, ας πούμε, στη δική μου εταιρεία είναι στηριγμένο σε αυτούς, πολλοί από τους οποίους λένε ότι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Λοιπόν, τι νόημα έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα? Κύριε Χατζηνικολάου, το πρώτο ερώτημα είναι ποιος πληρώνει τη δημοσκόπηση. Ναι. Και δεν την πληρώνουν συνήθως τα μέσα που τη δημοσιεύουν. Γενικά μιλάω. Λέτε ότι πάει στο μαραγκό η δημοσκόπηση, ακριβώς, ανάλογα με το ποιος την πληρώνει. Υπάρχουν δημοσκόποι οι οποίοι συμμετέχουν στους πρωινούς καφέδες κομμάτων. Καλά, υπάρχουν και δημοσκόποι. Λέω λοιπόν, είναι... γενικά μιλάω και θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Αλλά γιατί είναι και άλλοι στους απογευματινούς. Οι οποίοι είναι στελέχη κομμάτων. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό κομμάτων. Λοιπόν. Ναι. Θα τα πούμε με ονόματα πόνιμα, τα οποία είναι και στελέχη κομμάτων. Ένα λοιπόν θέμα σοβαρό είναι ποιος πληρώνει τη δημοσκόπηση. Το δεύτερο σοβαρό θέμα είναι ότι η κοινωνία, και αυτό είναι νέο στοιχείο, εκδικείται τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις παίζουν ένα ρόλο μαζί με τα μίντια, ένα ρόλο υποτών της αποκάλυψης. Ότι θα βγάλουν την κρυμμένη αλήθεια στο γυαλί. Και τώρα η κοινωνία που κλείνει στις 8 ώρα τα δελτία ειδήσεων αυτήν την πραγματικότητα και δεν ακούει τον καταιγισμό της παραπληροφόρησης, απαντά κλείνοντας το τηλέφωνο, 25% είναι δημοσκόποι, στους δημοσκόπους. Αλλά αυτό είναι πολιτικό το στοιχείο. 2000, το οποίο τα δείχνει... exit poll βγάλαν τον κόσμο στον δρόμο. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι λάθος. Ναι, βεβαίως. Το κόμμα που τελικά πήγε. Μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, στην αρχή. Και το 2012 βγάζουν το Πασόκ δεύτερο κόμμα με 19% και πήρε 12 και το ΣΥΡΙΖΑ τρίτο με 9 και πήρε 17 το Μάιο. Το μόνο όμως είναι ότι έχει γίνει πολύ τη μόδα. Αλλά για να ολοκληρώσω όμως αυτό, συγγνώμη κύριε Κουίκ, και τελειώνω αμέσως. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν εταιρείες δημοσκοπήσεων που είναι μέρος συστήματος κομματικού παύλα μνημονιακού πολιτικού συστήματος. Πληρώνονται από εκεί. Δέστε όπου βγάλουν τα λεφτά τη εταιρεία δημοσκοπήσεων. Από αναθέσεις κρατικών έργων. Καθαρά και πράγματα. Κομματικά στελέχη επίσης, κύριε Φίλιπ. Βεβαίως, αλλά λέω πού παίρνουν τα λεφτά από που έρχονται. Από όλα τα κόμματα. Όχι. Και τη αριστερά. Δεν ξέρω αν και τη αριστερά. Ξέρω όμως ότι από το κράτος δημοσίως, το βλέπουμε στη διάβγεια, παίρνουν λεφτά εταιρείες δημοσκοπήσεων οι οποίες ευνοούν τα κυβερνητικά κόμματα. Τα εκάστοτε. Και δεύτερον, πιο σημαντικό. Η κοινωνία δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις, τους δημοσκόπους. Δεν απαντάει με αποτέλεσμα. Να υπάρχει ένα επιστημονικό τεχνικό πρόβλημα. Παρότι για να είμαστε δίκαιοι υπάρχουν εταιρείες και εταιρείες. Ναι, βεβαίως. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηνικολάου, μου επιτρέπετε, είναι ότι παράγουμε πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται μέσα σε μία μέρα. Πάντως κόμματα δημοσκοπικά δεν μπορούν να φτιάχνουν πια. Δεν γίνεται. Είναι υπερβολικό αυτό. Όλα όσα κάνουμε έχει άποψη και θα φανεί στην κάλπη. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Αφήστε τα δύο πρώτα μεγάλα κόμματα, αν θέλετε, που είναι και το... Για πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε το πόσο μπορεί να παίξουν ρόλο οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται συνέχεια, είτε στην ύπαρξη ενός κόμματος, και μιλάω για το ποτάμι, που πείτε μου ποια θα ήταν η εικόνα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, αν δεν είχαμε δημοσκοπήσεις.